Μακαριότατε, σεβασμιότατη, θεοφιλέστατη, κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κύριοι βουλευτές, ελεγημότατε κύριοι καθηγητές, κύριοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, κύριε επίτιμε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Γενική Γραμματεύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Γραμματεύ Θρησκευμάτων, κύριε Γενική Γραμματεύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, κύριε Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Ίσων της Μητροπόλεως, κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, κύριε Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Αντιπρόεδρε του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου, κύριε Εκπρόσωποι των Τοπικών Σωματείων, Συνδέσμων και Συλλόγων των Ίσων της Μητροπόλεως, σεβαστοί πατέρες, οσιότατοι μοναχοί, οσιότατες μοναχές, κυρίες και κύριοι. Έκφραση φιλοτίμων αισθημάτων και εκτίμησης για το σεπτό πρόσωπο του Μητροπολίτη Σύρου Τίνου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου αποτελεί σημερινή βραδιά με την παρουσίαση του τιμητικού τόμου Ιακοστρόφιων, ο οποίος εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαετούς αρχιερατείας του. Και είναι ίσως η μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο που σφράγισε ήδη μια δεκαετία, περνώντας με την πνευματική παρουσία του σαν μια δυνατή πνοή, σαν ένα σφοδρό φύσιμα πνεύματος στα νησιά του Αρχιπελάγους, αφήνοντας πίσω άβρα ευεργετική. Μεριμνώντας για την έκδοση του τόμου, κατόπιν προτροπής του πατρός Γεωργίου Φανερού, Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Νήσου Τίνου και πολυτίμου συνεργάτου του Μητροπολίτου κυρίου Δωροθέου, ένιωσα έντονο το καθήκον να αναδειχθεί επιπλέον η παρουσία του μέσα από κείμενα, αρχικά από αυθεντικές μαρτυρίες που συνιστούν έναν αξιόπιστο οδηγό στη βαθύτερη γνωριμία μαζί του. Περιγραφές, συμπεράσματα, σκέψεις, διατυπώσεις που θα οδηγήσουν τον αναγνώστη στην κατανόηση της ειδικής ατμόσφαιρας μέσα στην οποία έζησε και δημιούργησε, αλλά και στην ατμόσφαιρα μιας εποχής, το κλίμα και η νοοτροπία
της οποίας αναπαριστάται και κατοπτρίζεται μέσα από αναφορές σε πρόσωπα και καταστάσεις που συνθέτουν και απαρτίζουν τις σκηνές αυτής της εποχής, που αν και πρόσφατη φαντάζει τόσο μακρινή, σχεδόν μυθική. Πρωταγωνιστές αυτής της πολυσύνθετης εποχής που περικλεί έναν κόσμο ο οποίος πέρασε ανεπιστρεπτή και αποπνέει νοσταλγία και ιδανισμό, είναι τα πρόσωπα όλων όσων έχουν συντελέσει όχι μόνο στην δημιουργία αυτού του τιμητικού τόμου, αλλά και στην πνευματική κίνηση του τόπου. Είναι οι άριστοι της εποχής, αυτοί που την χάραξαν και την δημιούργησαν. Μεγάλες φωνές που με το έργο τους διδάσκουν το λαό, μεταφράζοντας τη γλώσσα του τις αξίες του πολιτισμού και της Ορθοδοξίας. Μεγάλα πνεύματα που αναλαμβάνουν να ενώσουν το ιστορικό παρελθόν με το παρόν, καταργώντας σύνορα και όπως οι αρχαίοι ιεροφάντες ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού, την ιστορία του λαού, ψηλαφώντας με το έργα τους την ίδια την ψυχή του. Είναι οι δημιουργοί αυτοί που πονούν και ποιούν για τον Δήμο. Ο Μητροπολίτης Δωρόθεος τυπικά σχετίζεται με τη σύγχρονη εποχή. Ως πνεύμα διατρέχει όλο το ιστορικό βάθος του ελληνικού παρελθόντος και της ορθόδοξης παράδοσης. Δεν αρμόζει σε σχήματα, δεν ταυτίζεται με εποχές και σχολές. Έχει μέσα του ενιαία αίσθηση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, πέρα από τα στενά όρια του τόπου και του χρόνου. Χριστιανός ορθόδοξος από ιδιοσυγκρασία και πεποίθηση ψυχής, εγκλημάτισε την ζωή του σε αυτό το ιδεώδες. Σε αυτό διέθεσε την ζωτικότητά του και από αυτό αντλούσε σθένος και πνευματική ισχύ. Για τον Μητροπολίτη Δωρόθεο είναι τίτλος και τιμή. Θεωρεί την χώρα μας ιερό τόπο, έχοντας καλλιεργήσει μέσα του ακέραιο τον πλούτο που ορίζεται ως ελληνορθόδοξη παράδοση. Ο εξαναγκασμός των ημερών μας να εγκαταλείψουμε αυτήν την παράδοση είναι από τις χειρότερες μορφές βίας που χειρίζονται οι διάφορες ιδεολογίες για να πραγματοποιηθεί οριστικά και αμετάκλητα η γενοκτονία. Και για τον λόγο αυτό ο Μητροπολίτης Δωρόθεος φέρει το βάρος της ιστορικής ευθύνης, την τραγική αίσθηση της ιστορίας. Ξέρει να ανακαλύπτει το παρελθόν πολλών καταφρονημένων σήμερα πραγμάτων, να τα αναμορφώνει στο αρχαίο κάλος τους, να τους αποδίδει την πρώτη έγκλη, να τους αποδίδει τον πρώτο λόγο. Γνώριζε από την αρχή που ξεκίνησε ότι υπηρετεί στον πρεσβύτατο θεσμό της Εκκλησίας, θεσμό που χαρίζει στον άνθρωπο οικουμενικό πλάτος και βάθος και την απειρία της αιωνιότητας. Και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος είναι ικανός να υπηρετήσει αυτόν τον στόχο, ευαίσθητος πάντοτε σε ό,τι γόνιμο του προσφέρει το περιβάλλον, με σπάνιες φυσικές και πολύ καλλιεργημένες ικανότητες επιλογής και αφομοίωσης, στερέωσε στην ψυχή του στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και σε μια ελληνοορθόδοξη παιδεία πραγματικά τράνταχτη. Παλαιά εμβλήματα, ράκι αρχαίας δόξης, πορφύρες αυτοκρατορικές, κομμάτια από πολύχρωμο κυματιστό γυαλί, τόσα πράγματα στιβαγμένα εντός του. Ξέρει να ακούει τις φωνές των αρχαίων κατακομβών, να μιλά την γλώσσα των εικόνων και να αφουγκράζεται την ηχό των συμβόλων, να διεισδύει στα άδυτα των ιερών, να αποκαλύπτει την θεωρία των προσώπων εκεί όπου οι μυστικοί κόσμοι τον οδηγούν σε αποκάλυψη. Εξηγητής σπάνιος της εκκλησιαστικής γλώσσας, γνωρίζει να διαλέγεται περί άλλων κόσμων, πάντων χωριστής και πάσης συνειρμοσμένος, αναχωρητής άλλων καιρών. Ποιος ξέρει ποια παλήρια ή ποια άμποτης του χρόνου τον έφερε από το νησί του κοντά μας, δωρικός, αττικός, αλεξανδρινός, βυζαντινός άρχον,
που μετάλλαξε την κοσμική πορφύρα σε μοναχικό ένδυμα. Στουδίτης Αριστοτελικός, επίσκοπος κτίσεων αναφερέτων και πνευματικών, αυτοκρατορικός απεσταλμένος, ρήτορ των Τρικλίνων, διδάσκαλος ευγνωμοσύνης, ομολογητής με την περγαμηνή του λυτή. Ως ομολογητής βρίσκεται πάντα σε πνευματική εγρήγορση, απλός, οικείος, αλλά και απόμακρος, μέσα από επιδοκιμασίες και αποδοκιμασίες, πέρα από κάθε ψόγο ή έπαινο. Συνεπής σε αυτό που πιστεύει, εδραίος και ακλόνητος, ανεπηρέαστος μέσα σε τόσες μεταβολές, κουβαλώντας το άχθος της χαρμολύπης του ανθρώπου που ζει και δεν αποφεύγει την ζωή. Αναζητά την αληθινή ευδαιμονία στο κοινό καλό, στην αρετή της κοινοφέλειας, πλούτος προσφερόμενος που προσφερόμενος αυξάνει. Ρέκτης της ουσίας καθώς είναι, απεχθάνεται κάθε μορφή ευσεβισμού. Ευσυνείδητος και νυφάλιος στην αποστολική παράδοση, νιώθει θεματοφύλακας και όχι ιδιοκτήτης του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Ενώ ζει στην Ανατολή, υπερασπιζόμενος με πάθος την ελληνορθόδοξή του ταυτότητα, ταυτόχρονα ζει και στην Δύση, χωρίς ποτέ να αφομοιωθεί. Πρόκειται άλλοτε για μια δύση των σταυροφόρων και των πριγκίπων της γενοκτονίας που ταριχεύουν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Εύστοχος επικριτής της νεοελληνικής κουφότητας, όπως διαπιστώνεται στα κείμενά του, με τις κρίσεις του στείνει μέτρο και κανόνα, αλλά και την ιδέα μιας χριστιανικής κοινωνίας. Ο υψηλός εννοήματα λόγος του ανατρέπει, αναιρεί, καταλύει, λειτουργεί μεταμορφωτικά. Δεν είναι ψυχρά εφιολογήματα ή ιδεολογήματα. Σπουδαιολογεί αναδεικνύοντας και την ελάχιστη στιγμή σε σπουδαία. Στην Εκκλησία κατέθεσε το προσωπικό του όραμα που είναι βαθύτατα ελληνικό, προσδίδοντάς του οικουμενικές διαστάσεις. Στις ιεραποστολικές του περιοδίες, το αρχαίο και το σύγχρονο κάλος συνερούνται με ένα τρόπο μοναδικό, δηλαδή απλό. Με ευρηματική απλότητα επίσης παρεμβαίνει καταλυτικά στα ελληνικά δρόμενα που βουλιάζουν στο τέλμα του ακαδημαϊσμού και της γραφικότητας, ελευθερώνοντάς τα από την παγωνιά της μετριότητας. Δίδει πάντα το μέτρο του αληθινού εκκλησιαστικού ποιμένος, διδάσκοντας ό,τι πράττει και πράττοντας ό,τι διδάσκει. Ο Μητροπολίτης Δωρόθεος, μαζί με έναν επανάληπτο σύνολο ανθρώπων ομοειδεατών του, σφραγίζει και συγκεφαλαιώνει μια εποχή πολιτισμού που η αρχή της ανάγεται στα αποστολικά χρόνια. Η μορφή του ανακαλείται στο νου και στην καρδιά μας νοσταλγική, οικία και παρηγορητική, στους αφιλόκαλους καιρούς, στην πολύχρωμη απελπισία του καιρού μας, όπως τα έλεγε ο ποιητής, έχοντας γύρω του τον Στέφανο των Εκλεκτών, των Κλητών. Οι συνεργάτες του τιμητικού τόμου, με την πρόθυμη ανταπόκρισή τους, μου συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν αποφασιστικά, ώστε να μπορέσω να φέρω εις πέρας το επίπονο αυτό έργο. Τους ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστίες οφείλονται στην εταιρεία Επτάλοφος που ανέλαβε την έκδοση του ογκώδους αυτού τιμητικού τόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνης Μαρτίνου που με απλοχεριά χορήγησαν τον τιμητικό τόμο. Το μεγάλο ευχαριστώ μας είναι ένα μικρό αντίδωρο στην μεγάλη αγάπη τους. Σεβασμιότατε, αυτές οι λίγες γραμμές δεν αποπειρώνται να συνοψίσουν την ζωή και το έργο σας. Προσφέρονται απλώς εις ένδειξη. Σε εσάς που χρόνια τώρα περιπλανάτε την ύπαρξή σας στα κρυμνώδη και αθεωτικά τοπία των νήσων του Αρχιπελάγους και μας κομίζετε από εκεί την πειραίσουσα εμπειρία σας. Σας ευχαριστώ.
Παρακαλείται ο πρώτος εκ των ομιλητών της παρουσιάσεως του τιμητικού τόμου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και νυν πρόεδρος, να ανέλθει στο βήμα. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, εντιμότατοι άρχοντες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτό ακροατήριο. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ομιλούντα η πρόσκληση την οποία του απίφθινε η Οργανωτική Επιτροπή έκδοσης του τιμητικού τόμου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δεκαετίας από την ανάληψη της πιδαλιουχίας της Πολυνησιακής Μητροπόλεως Σύρου Σεβασμιωτάτου Αγίου Αδελφού Μητροπολίτου Δωροθέου του Δευτέρου και την οποία Επιτροπή το προσώπο του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Φανερού εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Η επιστημονική παρουσίαση του περιεχομένου και των συμβολών των Σεβασμιωτάτων Αγίων Αδελφών, ελογιμωτάτων καθηγητών και ερευνητών, ως και η ειδωλογική και καταπεριεχόμενο ανάλυση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί από άλλους άξιους μελετητές και επιστήμονες. Η δραστηριότητα του Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου παρουσιάζεται με τον πλέον ανάγλυφο και λεπτομερή τρόπο από τους συνεργάτες του και τα πνευματικά του παιδιά, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπραζανβίλ και Καμπόν, κύριο Παντελεήμονα, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Μελέτιο Ζαχαρόπουλο, τον Εδεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πέτρο Μαραγκό στο Ιακοστρόφιον της δεκαετίας. Παράλληλα προς την ποιματική και κοινωνική του δράση στον παρόντα τόμο, αναδεικνύονται και τα ιδιαίτερα επιτελικά του χαρίσματα ως προς την οργάνωση των διοικητικών δομών και κτηρίων του νομικού προσώπου της Μητροπόλεως, στην Προεδρία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας της Τίνου και στην Επιτροπή Αναστηλώσεως των Κατακοβών της Μήλου. Όλα αυτά καταγράφονται από τους ελογιμωτάτους καθηγητάς κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Χαράλαμπο Μπαμπούνη και τον φιλόλογο Σάβα Απέργη, ενώ τη συγγραφική δραστηριότητα και τη βιογράφηση του προσώπου του Σεβασμιωτάτου καταθέτει στον τόμο ο κύριος Αλέξανδρος Μαρκουίζος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η συμβολή του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιερονίμου Νικολόπουλου, Δευτέρου Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου με τον τίτλο «Ο Σύρου Δωρόθεος ο Συνοδικός Σύνεδρος», όπου σταχυολογούνται διάφορες τοποθετήσεις και ενέργειες του Μητροπολίτου από τη συνοδική παρουσία του τόσο στη διαρκή Ιερά Σύνοδο όσο και στην Ιεραρχία. Έκφραση της πολυετούς πείρας που απέκτησε από την υπηρεσία του στις συνοδικές υπηρεσίες και όπου διαφαίνονται οι εκκλησιολογικές αρχές που πριτανεύουν στις θέσεις, στις τοποθετήσεις και στις ενέργειές του. Οποιαδήποτε λοιπόν επιπλέον αναφορά από μέρους μου θα προσκρούσει όχι μόνο στην ταπεινότητα του προσώπου, αλλά και στην αδυναμία του ομιλούντος λόγω πληθώρας παραλήψεων ή αστοχιών, να περιγράψει εν πάση λεπτομερία την ουσιαστική και καρποφόρο συνοδική αυτού διακονία. Στον ομιλούντα απομένει να σκιαγραφίσει την προσωπικότητα του τιμωμένου ιεράρχου και τα βαθύτερα πνευματικά χαρίσματα αυτού με τα οποία εκόσμησε τα έργα της φιλανθρώπου διαθέσεώς του, της κοινωνικής του δράσης και της ποιματικής του παρουσίας. Ήταν 19 Ιανουαρίου του έτους 2001, όταν η νοητή ολκάδα της τοπικής εκκλησίας της Σύρου αποπλέει από το λιμάνι της Ερμούπολης, την πρωτεύουσα της αγαθής νήσου Συρίης, για ένα ταξίδι γόνιμο και δημιουργικό εποφελία του Πυμνίου, το οποίο ενεμπιστεύθη η εκκλησία σε ένα νέο πιδαλιούχο, με την εισεπίσκοπο εκλογή από το Σεπτό Σώμα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και την χειροτονία του την 14η και 15η Δεκεμβρίου 2001 από το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο και πλειάδα σεπτών ιεραρχών αντίστοιχα στο πρόσωπο του νέου Μητροπολίτου Δωροθέου του Δευτέρου. Σε αυτή την ολκάδα καθοδηγητής και προνοητής ο ίδιος ο Χριστός, προστάτης ο των μοιραίων ποιμένας και διδάσκαλος Άγιος Νικόλαος, καπετάνιος και πιδαλιούχος ο νέος επίσκοπος και μητροπολίτης, πλήρωμα ο κλήρος και ο λαός της εκκλησιαστικής επαρχίας
της Πολυνησιακής Ιεράς Μητροπόλεως, με τον 12αριθμο χορό των μεγάλων και μικρών νήσων, τα οποία ζωογονούνται από τα γάλανα νερά του Αιγαίου, που κατασπάζονται τα κύματά του και από την δράση του Αιγαιοπελαγίτικου Ανέμου, την οποία ανακαινίζει και αναγεννά η ποιμαντική παρουσία και η φιλάνθρωπη διάθεση και δράση του νέου ποιμενάρχου τους, ο οποίος πλέον θα σελάσσεται από νησί σε νησί και θα συστρατεύει τους πάντες σε αυτήν την όντως αξιέπαινη και ανακαινιστική προσπάθειά του. Όλοι αυτοί καθοδηγούνται από τον Ιακοστρόφο και Πυδαλιούχο ποιμενάρχη τους και αναζητούν τον καλόν λιμένα. Εχέγγυα μέσα για την επίτευξη μιας επιτυχούς πορείας και αποτελεσματικής Ιακοστροφίας του ποιμενάρχου Μητροπολίτου τους, δεν είναι μόνο οι κοσμικές γνώσεις και τα χαρίσματα τα οποία απέκτησε από τη σπουδή της θεολογίας και της νομικής επιστήμης, αλλά και τα βαθύτερα πνευματικά κοσμήματα με τα οποία εμπλουτίστηκε ο πνευματικός του κόσμος και η καρδιακή του λειτουργία. Κάποια απέκτησε από τον ατίμητο βίο των γονέων του, άλλα παρέλαβε από τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής και διακονίας του και άλλα του ενέπνευσε ο πνευματικός του πατέρας και καθοδηγητής, ο προκάτοχός του στην Επισκοπή Μακαριστός Μητροπολίτης Δωρόθεος ο Στέκας, στον οποίον, όπως ανέφερε και στον επικίδιο λόγο του, το ψαλμικόν «επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού», είχε βρει την άμεση και απόλυτη εκπλήρωσή του. Με την ίδια ανεξικακία, αμνησικακία και αγάπη, ο νέος Μητροπολίτης Δωρόθεος ο Δεύτερος ξεκινά τη διαπίμαση της Ιεράς Μητροπόλεως, δίδοντας ό,τι είχε ως θησαυρό στην καρδιά του για τον κλήρο και το λαό της εκκλησιαστικής του επαρχίας. Η Εκκλησία τον απέστειλε να ποιμάνει την γην εξής ελήφθη, να διακονήσει τους συμπατριώτες του, να αγιάσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του και την Πατρόα Γη του. Αντίθετα προς το βιβλικό «Έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και ελθέ εις τόπον αλότριον», ο Μητροπολίτης Ήρου παρέμεινε στη γη των προγόνων του και μεταξύ των σαρκικών και πνευματικών του αδελφών και συγγενών, όπως και ο συντοπίτης του, προκάτοχός του, προσφέρει την ικμάδα της νεότητός του και τη δυναμικότητα του χαρακτήρος του, με ό,τι ο Θεός τον χαρίτωσε και τον εκόσμησε. Το χάρισμα του διδακτικού και κηρυγματικού λόγου, της ποιμαντικής διακονίας των αδελφών, της αρρωγής και συναρρωγής προς κάθε νέο άνθρωπο, ο οποίος αναζητά από τον ποιμένα του την έμπνευση για κουράγιο, για αναζήτηση της αλήθειας, για την κατάκτηση των υψηλών ιδεών και ιδανικών, για το νόημα της ζωής. Όλους εκείνους οι οποίοι, με το σφρίγος της νεότητος και το άλκημο πνεύμα και την κρίση, προσπαθούν να αναρριχηθούν σε άλλα επίπεδα δημιουργικότητος. Τον στηριγμό του στους κεκοπιακώτας, στο στίβο της ζωής που αναζητούν τώρα, μια φιλόστοργη αγκαλιά και θαλπορή, ώστε να αναπαυθούν εκ των έργων τους. Την επιτελική αυτή πρόνοιά του εξεδήλωσε με την αναδιοργάνωση, ανασύσταση και ανακαίνιση κτηριακή και λειτουργική των φιλανθρωπικών καταστημάτων και ιδρυμάτων, μη πάβων με την φιλάδελφη αυτή προθυμία να συντρέχει στις παντίες ανάγκες και περιστάσεις του λαού του και να επιδιώκει το προς το κοινοφελές άπαντα πράτην χρή, κατά των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου. Ποιμένει με αγάπη, κρίνει με επιοίκεια, προσεγγίζει με απλότητα τους ανθρώπους, διακονεί ανίστακτα και ανυπόκριτα. Είναι χαρακτηριστικά όσα δήλωνε στον εφρονιστήριο λόγο του, περιγράφων το διακονικό ρόλο του Επισκόπου. Μη πάβων με φιλάδελφη προθυμία να συντρέχει στις παντίες, ηθικές και πνευματικές ανάγκες και περιστάσεις του λαού. Μακροθυμεί, χριστεύεται, ουλογίζεται το κακόν, πάντα στέργει, πάντα υπομένει, διότι διδάσκει τον λαόν ότι της αγάπης τίποτα δεν υπάρχει απόκτημα σεμνότερο και τιμιότερο, βιοφελέστερο και σωτηριωδέστερο, καθότι δι' αυτής τα διεστώτα συνάπτονται και τα διχονοούντα προς ομόνιαν οδηγούνται και δι' όσους αυτήν εστερνίζονται τα συμφέροντα και χριστά παραγίγνεται. Και όλα αυτά συνιστούν την αντιπελάργησή του σε όσα για πολλά χρόνια του προσέφερε το πίμνιο και ο κλήρος όταν ο Ιεροκήρυκας περιήρχετο τα νησιά και τα χωριά της Πολυνησιακής Ιεράς Μητροπόλεως Ήρου. Έμπρακτα λοιπόν
με κέντρο το Ιερό Θυσιαστήριο και με την ποιμαντική του διάκριση εκφράζει 10 και πλέον χρόνια τώρα την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του προς όλους, την οποίαν υπέδειξαν προς Αυτόν και τον οποίον εμπιστεύτηκαν με αφοσίωση. Αυτό το αγαπητικό περιεχόμενο της όλης δεκαετούς ποιμαντικής δράσης και παρουσίας του Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου από τις πρώτες ημέρες της επισκοπικής του παρουσίας στην Ίσο Σύρο αποτύπωσε χαρακτηριστικότατα ο σκητσογράφος μιας τοπικής εφημερίδας των Κυκλάδων, όπου ο Μητροπολίτης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα η οποία προσωποποιεί την αγάπη, εξαγγέλει με λόγια απλά «Όταν σε έχω μαζί μου δεν φοβάμαι». Παραφράζοντας το γνωστό βιβλικό λόγο «Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο». Τέλος, έχοντας συνείδηση ότι αποστέλλεται σε μια Μητρόπολη στην οποία συνυπάρχουν και ζουν ειρηνικά και αγαπημένα πολλά χρόνια τώρα με τους Ρωμακαθολικούς, με διακριτικότητα και αδελφική αγάπη δηλώνει ότι χρέος του Ορθοδόξου Ποιμενάρχη είναι να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε και τα όρια των πατέρων μη μετέρην, διότι στα της πίστεως δεν χωρεί οικονομία, αλλά και χείρα αγάπης να απλώνει προς τους αδελφούς Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς, καλών αυτούς σε συνεργασία επιπρακτικών κυρίως ζητημάτων, εποφελία του ευσεβούς χριστιανικού πληρώματος, κατά το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος δεν απεστράφει το Σαμαρίτη, την Χαναναία και τον Ιάιρον. Δεν επιτρέπει νοσηρούς φανατισμούς, θρησκευτική μυσαδολοδοξία και επαναβίωση των ακροτήτων του ιστορικού παρελθόντος. Διαβεβαιώνει όλους ότι θα δαπανίσει τον εαυτό του για να πράξει το χρέος του στο έπακρον ως εκκλησιαστικός άνδρας προς το Ορθόδοξο Πλήρωμα, διδάσκων και καθοδηγών αυτό ορθοδόξος και αγιοπνευματικός εις την ακαινοτόμη των οδών της σωτηρίας, αλλά και το ότι θα αγαπά διακρίτως και απροσωπολήπτως όλους τους χριστιανούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τον πρώτον αυτόν μέχρι και του εσχάτου, καθότι των αγαθών έργων αγαθότερα είναι τα προς τον μόνον αγαθών και αγαθοποιών αγαθονίμως αναφερόμενα, τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος είναι όντως το αυτάγαθον αγαθόν και δια του οποίου τα πάντα αγαθινόμενα δείκνυνται και γιγνώσκονται. Γνωρίζει ότι η εποχή που διανύουμε είναι ακατάλληλη για θρησκευτικούς πολέμους. Τώρα αυτό που προέχει είναι η συνύπαρξη του χριστιανικού κόσμου για το γενικότερο όφελος της ανθρωπότητος και του ανθρώπου ειδικότερα. Η Ορθοδοξία είναι πάντοτε ανοιχτή στο γόνιμο διάλογο. Καθήκον μας είναι να μαρτυρήσουμε τη αληθεία και να διακονίσουμε το σύγχρονο άνθρωπο. Αυτήν την μετεπιστήμης ποιμαντική υποδεικνύει άλλωστε και ο Μέγας Βασίλειος στους καιρούς της αδελφικής αφιλίας και της κοινωνικής απομονώσεως. Τα λάθη του παρελθόντος θεραπεύονται με τα δάκρυα και τους πόνους του διαλόγου του παρόντος και οι συνεπίσκοποι της Μητροπόλεως Σύρου γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια έγινε μεγάλη προσπάθεια με αγώνες, με δάκρυα, με προσευχή για να συνυπάρξουν χριστιανικά και ειρηνικά οι δύο ομολογίες και παραδόσεις στις νήσους Σύρο και Τίνο. Οι χριστιανοί της Σύρου και της Τίνου, Ορθόδοξοι και Ρωμακαθολικοί, που ζουν κάτω από τον ίδιο ουρανό και απαλαμβάνουν τον ίδιο ήλιο και τα ίδια αγαθά του Θεού, πρέπει να συμπορεύονται με αγάπη και ομόνοια μέσα στο καθημερινό κοινωνικό γίγνεσθε, για να επιβεβαιώσουν ότι η Εκκλησία του Χριστού αγκαλιάζει, αγαπά, ενώνει και δίδει μήνυμα πράγματι αλήθειας και ελπίδας για το μέλλον. Ύστερα από όλα αυτά, νομίζω ότι τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου στην ομιλία του περί ταπεινοφροσύνης διαζωγραφούν με τρόπο ανάγλυφο και πραγματικό το ήθος και την εκκλησιαστική παρουσία και δράση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου του Δευτέρου. Ο Σύρου Δωρόθεος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο Χριστός προς τον Φίλον, ο Ήπιος προς τον Οικέτη, ο Ανεξίκακος προς τους Θρασείς, ο Φιλάνθρωπος προς τους Ταπεινούς, ο παρηγορών κακουμένους, ο επισκεπτόμενος τους ενωδύνες, ο σμιδένα καθάπαξ υπερορών, γλυκής εν προσιγορία, φεδρός εν αποκρίση, δεξιός, ευπρόσιτος άπαση, μήτε σε αυτού διεξιών εγκόμια, μη δε εταίρους λέγην παρασκευάζων, μη δε λόγων άσεμνων αποδεχόμενος,
επικαλύπτων όσα δυνατόν των σε αυτού πλέον εκτιμάτων. Γιατί τον ιεράρχην αυτόν διακρίνει η απλότης του ήθους, το γενναίον, το ακατασκεύαστον, αφού το τέλειον φρόνιμον μεν είναι προς το αγαθόν, ακέραιον δε προς το κακόν. Κατά κλείον των λόγων μου, θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια των πατριαρχικών ευλογιών. Η προβολή του πολυσημάντου και αξίας προσφοράς αποτελεί ουχή μόνον αναγνώριση του επιτελουμένου καλικάρπου, ποιμαντικού, πνευματικού και κοινωνικού έργου του στα 12 ευλογημένας νήσους των Κυκλάδων, αν εν παραλλήλω αναδεικνύει ισχυρών και λαμπρών πρότυπων ποιμενάρχου, διακρινωμένου δια των θερμουργών και ένθεων ζήλων, ο οποίος μοχθεί νυχθημερών δια την κατά Χριστόν προαγωγήν του Θεόθεν εμπεμπιστευμένου αυτό λογικού ποιμνίου της πολυνησιακής αυτής Μητροπόλεως. Διό και ευχόμεθα ημίν, υγείαν και πάσαν δύναμην και ενίσχυση προς συνέχιση επιμήκυστον της τιμίας προσφοράς και διακονία σας εν αυτές. Σας ευχαριστώ. Παρακαλείται ο δεύτερος εκ των ομιλητών παρουσιάσεως του τιμητικού τόμου, καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ιδρύματος Ταινιακού Πολιτισμού, κύριος Παναγιώτης Ρωμελιώτης, όπως ανέλθει στο Δήμα. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, τα λόγια δεν αρκούν να περιγράψουν το μέγεθος της προσωπικότητάς σας, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και αυτών που ασχολούνται με τα προς την φιλοσοφία και φιλολογία πράγματα, αλλά προπαντός και αυτών οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στα περί τη θρησκείαν και την ηθική ενδρόμενα. Αστήρευτη πηγή ηθικοθρησκευτικών και φιλοσοφικών κηρυγμάτων, μελήρητος της Ορθοδοξίας κήρυγας, ένθερμος υποστηριχτής της αγάπης και στήριξη των αδυνάτων συνανθρώπων μας και παραστάτης και οδηγός της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα δε των νέων μας που δοκιμάζονται καθημερινά από τα πάθια και τους καημούς του κόσμου, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης. Αυτά για έναν δυναμικό Μητροπολίτη, ο οποίος κοσμεί την πολυνησιακή 12 νησιά Μητρόπολη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, με περίσσια αγάπη προς τον συνάνθρωπο, με ευγένεια, καλοσύνη και προπαντός ταπεινοφροσύνη και ευπρέπεια. Σεβασμιότατε, ομολογουμένως το έργο σας είναι μεγάλο και πολυσχεδές και είναι δύσκολο για κάποιον να το περιγράψει με λόγια. Ωστόσο θα προσπαθήσω, όσο μου είναι δυνατόν, να αναφερθώ συγκεκριμένα στην κοινωνική διάσταση της δραστηριότητάς σας, καθώς και στο πολιτιστικό έργο που επιτελέσατε και επιτελείτε στην ιερέα Μετρόποδη που διακονείτε. Πρωτοστατήσατε και πρωτοστατείτε σε έργα που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και που ανακουφίζουν αναξιοπαθή άτομα και όχι μόνο, τα οποία έχουν ανάγκη βοηθείας και υποστήριξης πνευματικής και υλικής. Σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος να παραθέσω ενδεικτικά πράξεις και δραστηριότητες του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας που κατέτειναν και κατατείνουν στην ανακούφιση ατόμων που δεν είχαν από μόνα τους τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις πολυπληθείς ανάγκες για σύντηση, μόρφωση, εργασία και ψυχική και σωματική στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι κατά το διάστημα της δεκαετούς ποιμαντορίας του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας πραγματοποιήθηκαν τα εξής σημαντικά έργα. Πρώτον, ιδρύθηκε και λειτουργήσε το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιερέας Μητροπόλεως Σύρου, από το οποίο ενισχύονται φοιτητές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επιπλέον, μέσω του Ταμείου παρέχεται κάθε είδους στήριξη για την ανακούφιση των ατόμων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις πολυπληθείς καθημερινές ανάγκες λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθήκων. Δεύτερον, ιδρύθηκε και λειτουργήσε το Κέντρο Μέριμνας για την Οικογένεια και η Σχολή Γονέων, τα οποία διευθύνουν εξειδικευμένοι οικογενειακοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι. Τρίτον, ιδρύθηκε παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείας στη Σύρο και ξενώνας κοντά στο νοσοκομείο Σύρου για όσους αναγκάζονται να το επισκεφθούν από τα γύρω νησιά και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα παραμονής τους στο νησί. Τέταρτον, ιδρύθηκαν για τη διάδοση των εκκλησιαστικών τεχνών το Εργαστήριο Αγιογραφίας και το Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο στη Σύρο, καθώς και η λειτουργία σχολών βυζαντινής μουσικής στην Ερμούπολη αλλά και σε άλλα νησιά. Στα ίδια αυτά πλαίσια οργανώθηκαν και τα κατηχητικά σχολεία και η δημιουργία πνευματικών νεανικών κέντρων στη Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Μήλο και Σέριφο. Πέμπτον, βελτιώθηκαν οι υποδομές και οι παροχές των υπηρεσιών στον οίκο Ευγυρίας της Ιερέας Μητρόπολης Σύρου και στην φοιτητική εστία της Μητροπόλεως στην Αθήνα και ιδρύθηκε με μέρημνα και ευθύνη της Μητροπόλεως για την ενημέρωση των πιστών στα νησιά, ραδιοφωνικός σταθμός και περιοδικά πνευματικού περιεχομένου. Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ τη βοήθεια σε 320 οικονομικά αδύναμες οικογένειες και στα 12 νησιά της Μητροπόλεως με την αποστολή σε αυτές κάθε μήνα των αναγκαίων υλικών αγαθών στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε μια οικογένεια» που η Μητρόπολη εγγενίασε πρόσφατα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη περιγραφή μέρους του κοινωνικού έργου της Ιωνιωτάτου, θα ήθελα να σταθώ στην αδιακρίτως εκ μέρους του βοήθεια και προσπάθεια επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων της Μητροπόλεως, στην οποία ζει πολυάριθμος ρωμαιοκαθολικός πληθυσμός, με τον οποίο έχει επιτευχθεί μια ομαλή συμβίωση με αλληλοσεβασμό, διακριτικότητα και αγάπη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι Συμβασμιότατος είναι ένθερμος υποστηρικτής του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού διαλόγου ως απαραίτητης διαδικασίας για μια γόνιμη, αγαστή και φιλενική συνεργασία και συνύπαρξη ανθρώπων διαφορετικού θρησκευτικού αλλά και κοινωνικού υποβάθρου. Γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό και απαραίτητο σήμερα με τη διεύρυνση της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως λόγω του πλήθους των μεταναστών σε αυτήν. Προτού κλείσω την παρούσα παρουσίαση, θα ήταν μεγάλη εκ μέρους μου παράληψη να μην αναφερθώ συγκεκριμένα στην κοινωνικοπολιτιστική διάσταση του έργου του Συμβασμιότατου μέσα από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου, στο οποίο και προεδρεύει. Η παρουσία και η δράση του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι αξιολογότατη και δεν περιορίζεται μόνο σε ένα τοπικό χαρακτήρα, αλλά έχει περιφερειακή, εθνική και ενίοτε διεθνή δράση. Αντιπροσωπευτικότατο παράδειγμα της κοινωνικής και συνάμα πολιτιστικής δράσης του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου αποτελεί η Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τίνου, η οποία από την ίδρυσή της το 1955 έως και σήμερα έχει σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών στην καλλιτεχνική μαρμαροτεχνία. Παράλληλα, με τον ιδρυτικό νόμο παρέχεται η δυνατότητα στους πρικισμένους με καλλιτεχνική ιδιοφυΐα μαθητές να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ατάτη Σχολή Καλών Τεχνών, επιτρέποντας στους δύο πρώτους την βαθμολογία αποφύτους να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις σε αυτήν. Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνους, κυρίως επί Προεδρίας του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δωροθέου του Δευτέρου, έχει δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της, η οποία θα ήταν ανέφικτη χωρίς την ετήσια γενναία επιχορήγηση του Ιδρύματος προς αυτήν. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, στο οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να προεδρεύω, αλλά και να συνεργάζομαι με τον Συμβασμιότατο, ανακαλύπτοντας την πολυδιάστατη προσωπικότητά του. Ο Συμβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Δωδόρεθος II, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού, στο οποίο συμμετέχει εξ συστάσεώς του,
συμβάλλει στην απρόσκοπτη εκπλήρωση των στόχων του, δηλαδή στην έρευνα, μελέτη και προβολή της ιστορίας, της πολιτιστικής παράδοσης του καλλιτεχνικού και ευρύτερα πνευματικού πλούτου της Τίνου. Το Ίδρυμα, το οποίο στεγάζεται στο Πολυμέριο Μέγαρο που αποτελεί το πλέον σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και ερευνητικό κέντρο των Κυκλάδων, καθώς και το κέντρο αναφοράς της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παράδοσης της Τίνου, επιχορηγείται εξ ολοκλήρου ετησίως από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου, στο οποίο οφείλει την ίδρυση και λειτουργία του. Κυρίες και κύριοι, με όσα ανέφερα πιο πάνω, καθίσατε σαφές ότι το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Δωρόθου του Δεύτερου δεν είναι μόνο σπουδαιότατο, αλλά ίσως πρέπει να αποτελέσει οδηγό για την πορεία πολλών άλλων Μητροπόλεων για το καλό όχι μόνο των ιδίων, αλλά προπαντός για την εξυπηρέτηση, βοήθεια και προστασία του λαού των οποίων υπηρετούν. Κλείνοντας, επιθυμώ να δεχθείτε, σεβασμιότατε, τον απεριόριστο σεβασμό μου και τις θερμότατες των ευχών μου για ευόδοση και επιτυχία του θεάρρωστου έργου που επιτελείτε. Θα ήταν παράληψή μου τέλος, αν δεν συγχαρώ τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιερεάς Νήσου Τίνου Πάτερ Γιώργιο Φανερό για την πρωτοβουλία του να δημοσιευθεί ο σημαντικός τόμος για τα 10 έτη ενθρόνησης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου Τίνου κυρίου Δωρόθεου του Δευτέρου. Σας ευχαριστώ. Παρακαλείται ο τρίτος ομιλητής της παρουσιάσεως του τιμητικού τόμου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Δημήτριος Γόνης, να ανέλθει στο βήμα. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, ο αφιερωματικός τόμος σε ένα πρόσωπο αποτελεί έκφραση αγάπης, τιμής, σεβασμού και εκτιμήσεως του προσώπου και του έργου του. Το ίδιο ισχύει και για τον τιμητικό τόμο που φέρει τον τίτλο «Ιακοστρόφιον» και είναι αφιερωμένο στον Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου. Και τα ανωτέρω αισθήματα εκφράζονται προς τον τιμόμενο Μητροπολίτη, πρώτον, με τον τίτλο του ίδιου του τιμητικού τόμου «Ιακοστρόφιον», ο οποίος έμεσα και άμεσα δηλώνει την επιτυχή πειδαλιοχία του τιμωμένου Μητροπολίτου. Δεύτερον, με τα επίσημα εκκλησιαστικά γράμματα των Πατριαρχών Κωνσταντινοπόλεως κυρίου Βαρθολομαίου, Αλεξανδρίας κυρίου Θεοδόρου Β' και Ιεροσολύμου κυρίου Θεοφύλου Γ', του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιωνίου του Δευτέρου, του Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κυρίου Σεραφείμ, του Καθολικού Επισκόπου Σύρου, Θύρας και Κρήτης κυρίου Φραγκίσκου, του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Νάξου, Τίνου, Άνδρου και Μικόνου κυρίου Νικολάου. Τρίτον, με τους χαιρετισμούς επισήμων του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κυρίου Γεωργίου Πουσέου, του Βουλευτού των Κυκλάδων κυρίου Γεωργίου Παπαμανώλη, των Δημάρχων Σύρου, Άνδρου, Κέας, Κιμόλου, Κίθνου, Μήλου, Μικόνου, Σερίφου, Σύφνου και Τίνου, του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου, του Αντιπροέδρου του Ιδρύματος αυτού και του τέος Νομάρχου Κυκλάδων κυρίου Δημητρίου Μπάιλα. Τέταρτον, με τα κείμενα, 8 συνολικά, που είναι αφιερωμένα στο βίο, τις δραστηριότητες και την προσφορά του Μητροπολίτου και της Μητροπόλεως του σε διάφορους τομείς της ποιμαντικής δράσεώς του. Και πέμπτον, με την ευρεία συμμετοχή συγγραφέων με άρθρα του στον τιμητικό τόμο. Το σύνολο των εργασιών που φιλοξενούνται στο Ιακοστρόφιον είναι 69. Από αυτές, οι 8 σχετίζονται με το πρόσωπο του Μητροπολίτου και με το έργο και δραστηριότητα της Μητροπόλεως Σύρου. Τα άρθρα που εντάζονται στο τμήμα των επιστημονικών μελετημάτων ανέρχονται σε 61. Από αυτά τα 23 είναι γραμμένα από κληρικούς, ενώ τα 38 από λαϊκούς μελετητές. Με βάση τις ιδιότητες των συγγραφέων έχουμε την εξής εικόνα. Μητροπολίτες 12, Επίσκοποι 1, Αρχιμανδρίτες 6, Πρωτοπρεσβύτεροι 4, Ομότιμοι καθηγητές 7, Καθηγητές 9,
αναπληρωτές καθηγητές 8, επίκροι καθηγητές 3, λέκτορες 7, διδάκτορες θεολογίας 2, υποψήφιοι διδάκτορες 1, δικηγόρος 1 και πτυχιούχος φιλοσοφικής σχολής 1. Θεωρώ αναγκαίο στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ως θετικό στοιχείο την ευρεία συμμετοχή κληρικών με άρθρους στον τόμο, διότι στη διαπραγμάτευσή τους ως επιτοπλίστων θίγουν επίκαιρα ποιμαντικά και θεολογικά θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ζητήματα του κλήρου, το φιλιόκβε, η αθεναρχία και το έθνος, τα δίπτυχα, σχέση χριστιανισμού και θρησκειών, το κήρυγμα, το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, αρνητισμός των λαϊκών πιστών έναντι των κληρικών και άλλα. Για να καταστεί δυνατόν στο ακροατήριο να παρακολουθήσει και να αποτιμήσει τη συμβολή των συγγραφέων στην έρευνα και την επιστημονική προσφορά, εν συνεχεία θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα άρθρα του τόμου με θεματική οργάνωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η παράθεση και η διατύπωση κάποιων θετικών και διευκρινιστικών σχολείων είναι αναπόφευκτη. Αρχίσουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, το πρόβλημα της θεοπτίας, όπου εξετάζεται το δυνατό και αδύνατο της θέας του Θεού, η θεοφάνιση, τα αποτελέσματα της θεοπτίας. Δεύτερον, ο χρόνος και ο χώρος στην αποκαλυπτική γραμματεία. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, η ανάπτυξη του οποίου στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κείμενα της αποκαλυπτικής γραμματείας. Τρίτον, το Αλληλούια, εξετάζεται η μορφή, η χρήση και η έννοια του στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς επίσης και η σημασία του σε πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Τέταρτον, ο Έσδρας, ο ιερέας και γραμματέας κατά το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και κατά τις βιβλικές πηγές και επίσης ο ρόλος και το έργο του Έσδρα. Πέμπτον, παρουσίαση του περιεχομένου και της θεολογίας των τεσσάρων βιβλίων των Μακαβαίων. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αφιερωμένα περισσότερα άρθρα. Πρώτον, η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού προς Θεσσαλονικείς και άλλες επιστολές οι οποίες σχετίζονται με το θέμα. Δεύτερον, το πρόβλημα αν είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιείται ο όρος «αίμα του Θεού» όταν γίνεται λόγος για τον Χριστό. Τρίτον, με αφετηρία χωρία της Καινής Διαθήκης και Πατέρων της Εκκλησίας αναπτύσσεται η Οικουμενική Αποστολή του Αποστόλου Παύλου που ασφαλώς έχει την αρχή της στην κλίση του. Τέταρτον, μελέτη της αρχαιρετικής προσευχής του Κυρίου οδηγεί το συγγραφέα στο συμπέρασμα ότι αυτή αποτελεί παρότρυση των μαθητών του Κυρίου προς ενότητα. Πέμπτον, σε άλλο άρθρο επιχειρείται νέα ερμηνευτική προσέγγιση του χωρίου και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία και με την παραλλαγή ευδοκίας. Έκτον, σε άρθρο παρουσιάζονται οι συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, Φίβη, Πρίσκυλα και Χλώη και συνοδεύονται με πλούσια βιβλιογραφία. Έβδομον, ενδιαφέρον παρουσιάζει άρθρο που παρακολουθεί την πορεία και τη δράση του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα με προσπάθεια ανιχνεύσεως των αρχαιολογικών ιχνών στις πόλεις και χώρους από τους οποίους πέρασε ο Αποστόλος Παύλος. 8. Απάντηση στο ερώτημα ποια η σχέση με τα Ευαγγέλια του περιεχομένου ενός παράγματος παπύρου Καϊρένζης Γκρέκους 10.735. 9. Με αφετηρία τις επιστολές του Παύλου επιχειρείται μια σύνδεση με το γνωστό εσπερινό ύμνο «Φως Ιλαρών» της Καπαδοκίας. Στην Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία έχουμε 4 άρθρα. Αντιρρητικό χαρακτήρα έχει το άρθρο για την αίρηση του Φιλιόκβε με επιστράτευση πατερικών και αγιογραφικών χωρίων. Δεύτερον, ενδιαφέρον προκαλεί άρθρο που ασχολείται με τη στάση ιεραρχών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως που απεμπόλησαν τον οικουμενικό και εθναρχικό ρόλο του Πατριαρχείου και υπηρέτησαν το έθνος. Τρίτον, η Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος εξετάζεται σε συνάρτηση με τις σχέσεις των δύο εκκλησιών Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως, την πρόσκληση εκπροσώπων των Ορθοδόξων σε αυτή και την έναρξη θεολογικού διαλόγου μεταξύ των δύο εκκλησιών. Και τέταρτον, το άρθρο για τον Μιχαήλ Κυρουλάριο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, φωτίζει πτυχές της δράσεώς του μετά το μεγασχίσμα. Στην πατρολογία. Πρώτον, η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο και τον μοναχό Ιωσήφ Καλόθητο,
δηλαδή δύο συγγραφείς της περίοδου των ησυχαστικών ερίδων του 14ου αιώνα. Δεύτερον, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως πρότυπο ποιμένα. Τρίτον, η Εκκλησία του Αγίου Κυπριανού είναι ένα εκτενέστατο άρθρο με παράθεση σχετικών λατινικών σκημένων στις υποσημειώσεις. Τέταρτον, παρουσίαση του ψεύδο-Αυγουστίνιου έργου «Σολιλόκβια άνιμε αντέου» γίνεται ιδεολογική, παρουσιάζεται η ιδεολογική του ταυτότητα, η θεματολογία και το ύφος. Πέμπτον, οι φανερώσεις του Θεού στην κτήση και την ιστορία ως πηγή θεογνωσίας κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και έκτον, το σχήμα της αλληγορίας εξετάζεται στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος έχουμε τέσσερα άρθρα. Βιογράφηση των Μητροπολίτων Τίνου, Αλεξάνδρου, Λυκούργου και Φιλαρέτου Ιωαννίδη, οι οποίοι ήταν Σάμιες στην καταγωγή. Δεύτερον, σύντομα βιογραφικά. 76 αρχιερέων που υπήρξαν απόφοιτοι της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, εννοείται ότι ορισμένοι από αυτούς υπηρέτησαν και εκτός Ελλάδος. Τρίτον, σύντομα βιογραφικά για τον Χαλκίδος Γρηγόριο και το χρονικό της αδελφοποιήσεως της Χαλκίδας με το Τριάνταρον της Τίνου. Τέταρτον, η διοίκηση του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου και εγαστή συνεργασία Επισκόπου και Ερετών Μελών. Στον τομέα της αγιολογίας υπάρχουν τέσσερα άρθρα. Άρθρο για τη θεολογική και εθνική σημασία των νεομαρτύρων. Στο σημείο αυτό είναι σημαντική η επισήμανση του συγγραφέα. Οι νεομάρτυρες είναι εθνομάρτυρες, το αντίθετο δεν ισχύει. Δεύτερον, ο βίος του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι έχουμε και χρήση και ενός κώδικα της Μονής Αγίου Νικολάου αναπαυσά για συμπλήρωση στοιχείων του βίου. Τρίτον, η κοινή τιμή Αγίων αποτελεί τρόπους επικοινωνίας των δύο εκκλησιών Κωνσταντινούπολης Ρώμης και αυτά αποδεικνύονται με τις αμοιβαίες μεταφράσεις που γίνονται με τους Αγίους που είναι εκφραστές της ενότητος, όπως έγινε η Αγία Εφημία ή Άγιοι Κύριος και Μεθόδιος, η αδελεγή Αγίων, ιερές αποδημίες, η οικονομαχία και τέλος οι μετακομιδές λειψάνων. Τέταρτον, έχουμε παρουσίαση του βίου της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας με πρωτότυπο τρόπο μέσα στο πλαίσιο της σωτηριολογίας. Στην λειτουργική τα άρθρα μας είναι 16. Άρθρο για τα Ιωθινά Ευαγγέλια, για τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο, τη μορφή και την εισαγωγή του στη λατρεία. Δεύτερον, άρθρο για τη Θεία Ευχαριστία, τι είναι και τι προϋποθέσεις συμμετοχής έχουμε. Τρίτον, ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη για τα εκκλησιαστικά δίπτυχα και την τάξη αναγραφής των θρόνων των Ορθοδόξων Εκκλησιών σε αυτά, διότι δίνει απαντήσεις σε ανοιχτά ερωτήματα θέματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Τέταρτον, σε άλλο άρθρο παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι μαρτυρίες για τη Θεία Ευχαριστία στα έργα του Αγίου Ιουστίνου. Πέμπτον, το άρθρο για τις απόψεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου αποκλείει τη χρήση με γιώτα των εικόνων με πιστικά επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα παραμένει ανοιχτό. Έκτον, το μυστήριο του Αερού Ευχελαίου κατά τους Πατέρες Εκκλησίας. Στην ποιμαντική, τα άρθρα μας είναι τρία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο «Εισήγηση» για ζητήματα του εφημεριακού κλήρου, κυρίως ως προς το θέμα του, το γνωστό, του διορισμού κληρικών με βάση την αρχή «Μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις» με στατιστικά στοιχεία και προτάσεις. Δεύτερον, στο άρθρο για τον αρνητισμό των λαϊκών έναντι του κλήρου παρουσιάζονται οι τρόποι εκφράσεως και αντιμετωπίσεώς του και γίνονται σχόλια και προτάσεις των πολιτικών ως προς τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας. Τρίτον, για την νέο Αλτσχάιμερ γίνεται ποιηματικο-ψυχολογική προσέγγιση. Έχουμε παρουσίαση της νόσου και των συμπτωμάτων τους και τονισμό της ποιηματικής μέρημνας όχι μόνο των ασθενών αλλά και των φροντιστών. Στη ρητορική δύο άρθρα. Πρώτον, έκδοση δύο ανέκδοτων ομιλιών για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, έργου του Ηλίας Αντωνίου. Δεύτερον, ωραίο άρθρο για την εκφορά του κηρύγματος,
ότι είναι καθήκον των κληρικών, πώς πρέπει να γίνεται περιεχόμενο στάση του Ιεροκήρυκα. Στη θρησκεολογία έχουμε δύο άρθρα. Το περιεχόμενο του άρθρου για τις απόψεις του Ιησουήτου Ζακ Ντιπουή για τη σωτηρία των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός της Χριστιανικής Εκκλησίας. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το άρθρο αυτό, με τον τίτλο χαρακτηριστικό «Χριστιανισμός και θρησκείες». Δεύτερον, ο ιερός χρόνος και η θρησκεολογική του αναφορά σε συνάρτηση με τις εορτές φυσικές, σωτήριο-ιστορικές, το εκκλησιαστικό έτος, τους μήνες, τις εβδομάδες, τις ώρες, το ιερό έτος, το κοσμικό έτος. Στο μοναστηριολογία υπάρχουν δύο άρθρα. Έχουν περιγραφή αθωνικών κοιμηλίων στο έργο του Ιησουήτου Πατρός Φρανσουά Μπρακονιέ. Δίδονται βιογραφικά για το συγγραφέα, νεοελληνική μετάφραση των εντυπώσεων και παράθεση του εκτενούς γαλλικού κειμένου. Και δεύτερον, άρθρο αφιερωμένο στην Παναγία των Σκαλών, δηλαδή την Παναγία Χοζοβιώτισσα, είναι σύντομη παρουσίαση της εικόνας και της μονής. Στην οικουμενική κίνηση και το θρησκειακό διάλογο υπάρχουν δύο άρθρα. Το ένα είναι αγγλιστή, Silent Ethos of Big as Orthodox and Ecumenical Movement, και το δεύτερο άρθρο είναι η συμβολή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου στον διαχριστιανικό διάλογο, το οποίο άρθρο φωτίζει όχι μόνο πτυχές της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, αλλά και το ορθόδοξο πνεύμα που εξέφρασε ο Παντελεήμον. Στην κοινωνιολογία της Εκκλησίας υπάρχει άρθρο με τίτλο «Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας», αλλά σε αυτό δεν περιγράφεται το κοινωνικό έργο που πρέπει να ασκεί η Εκκλησία, αλλά απαντάται το ερώτημα αν πρέπει αυτή να ασκεί κοινωνικό έργο και με ποια αφετηρία. Εννοείται την αγάπη. Δεύτερον, η παρουσίαση των κοινωνικών αντιλήψεων του Αγίου Κοσμάτου Ιωτουλού εστιάζεται στα εξής θέματα: αγάπη προς τον συνάνθρωπο, χρήση του πλούτου, εργασία, αδικία, κυριακή σαργία, ισότητα φύλων, γάμος, διαζύγιο, ανατροφή τέκνου, παιδεία. Θεοτοκολογία. Πρώτο άρθρο, σχεδίασμα θεολογικής πραγματείας για τη Θεοτόκο. Είναι ένας λόγος. Δεύτερον, η διαπραγμάτιση του θέματος, το πάθος του Χριστού και ο θρήνος της Θεοτόκου στη Βυζαντινή παράδοση, στηρίζεται σε πεζά αλλά και ποιητικά κείμενα ύμνους. Και τέλος, στο άρθρο «Η Θεοτόκος στην ποιμαντική θεολογία και πράξη των Αγίων», ομιλούν σχετικά κείμενα των Αγίων Ιωάννου Δαμασκηνού, Γρηγορίου Παλαμά, Σεραφείμ του Σάραφ, Ιωάννου της Κροστάνδης και Νεκτερίου Αιγίνης. Στις επόμενες ενότητες έχουμε από ένα άρθρο, «Φιλοσοφία». Στον τομέα αυτό έχουμε ένα σχεδίασμα χαρτογράφησης του βυζαντινού φιλοσοφικού στοχασμού με στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ιεραποστολική. Ο Ιερός Φώτιος ως Ιεραπόστολος, διάδοση του χριστιανισμού σε Ρώσους, Μοραβούς, Βουλγάρους και Σέρβους. Ελληνική μουσική, η ελληνική οκταηχεία, ενωτικό πολιτιστικό στοιχείο των λαών της Μεσογείου. Χριστιανική αγωγή, με το άρθρο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην υπηρεσία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής» προτείνεται η ενσωμάτωση και η διδασκαλία των αρχών και των προσταγμάτων των ανθρωπίνων δοκιμάτων στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. Επιστολογραφία παρουσιάζεται λανθάνων χειρόγραφο επιστολάριο του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του Εξαπορίτων που φυλάσσεται στην συλλογή των χειρογράφων της Θεολογικής Σχολής. Παιδεία. Στο άρθρο «Ελληνικά σχολεία της Διασποράς 13ου-18ου αιών» παρουσιάζονται αξιόλογα σχολεία της Βενετίας, της Τεργέστης, της Βιέννης, του Σιμπίου και του Μπρασόφ. Εννοείται ότι δεν είναι εξαντλητικό το άρθρο αυτό. Τέλος, βιβλικές εταιρείες. Το άρθρο για τη συνεργασία των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρεών με την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία φωτίζει σε μεγάλο βαθμό πτυχές της δράσεως των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρεών σε ολόκληρο τον κόσμο και επισημαίνει τα θετικά στοιχεία της προσφοράς και της συνεργασίας κατά του προσελητισμού. Μακαριότατε, η ανωτέρω περιδιάβαση στα περιεχόμενα του Ιεκοστροφείου έδειξε ότι ενώπιόν μας έχουμε έναν ογκώδη τόμο,
εκτινόμενο σε 646 σελίδες μεγάλο μεγέθους, με μια μεγάλη ποικιλία άρθρων που καλύπτουν σχεδόν όλους τους κλάδους της θεολογίας και επεκτείνονται και σε θύραθεν θέματα. Πραγματικά πλούσιος ο δομητός του Κυρίου. Επιθυμώ να κλείσω την παρουσίαση με τα θερμά μου συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτού του μεγάλου εκδοτικού εγχειρήματος, στους χορηγούς Αθανάσιο και Μαρίνα Μαρτίνου, στα μέλη της Επιτροπής επί της εκδόσεως, Πρωτοπρεσβύτερο Γιώργιο Φανερό και Αρχιμανδρίτη Ευδόκιμο Καρακουλάκη, στον επιμελητή της εκδόσεως Αρχιμανδρίτη Ευδόκιμο Καρακουλάκη και στον διορθωτή κύριο Λάζαρο Αποστολίδη, και στον τιμόμενο Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου κύριο Δωρόθεο τον Δεύτερο, ας μου επιτραπεί να απευθύνω την ευχή του πληρώματος της Εκκλησίας. Εις πολλά ετη Δέσποτα. Σεβασμιότατε, οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ σήμερα και σας αγαπούν και σας εκτιμούν, ζητούν να έλθετε στο βήμα και να υπείτε λόγων αγαθών. Ευχαριστούμε. Μακαριότατε, την Θεία Ολκάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, χάρητη του τα ασθενούντα επιστηρίζοντος και τα κατεραγμένα ανορθούντος Κυρίου, πρεσβείεστε Θεοδέκτης της Παναγίας και μεγαλόχαρης Μητρός αυτού, τρίτον ήδη και δέκατον έτος πιδαλιουχούντες και επί τον ίακαν αυτής των πολυτάραχων των εναντίον ανέμων κλείδων ακαθημέραν υπομένοντες, μυρίπνο άνθη ερηνά εν φθινοπόρο μέσο, ευωδίας πνευματικής και αγάπης συγκυριναϊκής στην καρδία νημών ενέπλησαν σήμερον. Ουδέν γαρ χαριέστερον και ψυχοτερπέστερον του συνήνε με θυμών μακαριότατε, της επτής της καθελάδα παρικούσης του Κυρίου Εκκλησία σκορυφής, του μακαριωτάτου των Αθηνών και της Ελλάδος απάσης Αρχιεπισκόπου, σεβασμίων τε και περιποθήτων πατέρων και αδελφών, εντίμων εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των ενδοξωτάτων αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, εκπροσώπων όλων των βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοικήσεως, ευγενών κυριών και κυρίων συνεργούντων εις την ευόδοση του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, ευλαβεστάτων πατέρων και εκλεκτών εντάφθα ακροατών εις τούτων των τόπων των ιστορικών, των υπό της Βασιλίσσης Αμαλίας έτη 8 και 50, 800 και 1000 θεμελιωθέντα και την επί 60 ετίαν την Βουλήν των Ελλήνων στεγάσαντα. Θεϊπόλων χωρίε, άρχοντες και λαός του Κυρίου Πολύς, εις τούτων των χώρων ομοθυμαδών συνάγονται σήμερον, την προλαβούσα δεκαετηρίδα τιμήσε, ποιμαντορίας της εμείς ταπεινότητος, επί τη παρουσιάση του επαυτή και πρωτοβουλία οικεί τέκνων μη πνευματικών εκδοθέντος αναμνηστηρίου επιστημονικού τόμου, ισόν πολυή προκαθήμενη, εκλεκτείτε και ελογιμότατη της Εκκλησίας, του Πνεύματος και της επιστήμης λειτουργεί και θεράποντες, τα των γνώσεων και εμπειρίας αυτών ιδέα αποστάγματα φιλοτίμως κατέθεντο, πόθο και ζήλο καρδία Ζεούσης την επέτειον ταύτην καθ' υπερβολήν αγάπης, δια των της γραφίδος αυτών ευχήμων καρπών περιστέψαντες και τούτων κατακοσμήσαντες. Τους φιλόφρονας κατά αυτήν λόγους ακροασάμενος και τα στη συμμετέρας πάντων ημών προς την ελαχιστότητά μου αγάπης εκφάνσιστε και εκδηλώσεις δεξάμενος, ως επισκοπιάς συστάμενος και ένδων σκάπτων, την εμήν βιωτήν ανερευνών και ένθεν με ανασκοπών τι μηδέων ούκε τελέστη, ένθεν δε και διαλογιζόμενος ή τι έτερον δύναμε προς ενεγκήν και την ασθένειάν μου συνειδός,
κατά πάντα δοξάζω και δια πάντα δοξολογώ τον εν τριάδη προσκυνούμενον Άγιον Θεόν, χαριστήριον αναπέμπω ένων προς Αυτόν και προς τους επιστηρίζοντάς με και τον της αρχιερατείας μου συνέροντας σταυρών, καθηκόντος και οφειλωτικός ευχαριστήριον οδύν αναφωνώ. Έστω δεν πρώτης η σύναξης αύτη, θυμία μα μνήμης ευλαβικών, προς τον αείδημον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών Χριστόδουλον, τον εις τον της αρχιεροσύνης αναγαγόνταν με ύψης των βαθμών, τον Αθηνών θρόνων των Αποστολικών δια της Βουλήσει Κυρίου Ανεξιχνιάστο δεκαετούς αρχιεπισκοπίας αυτού αριζήλος κλεήσαντος και την Εκκλησία νημών εις περιοπήν εθνών ανυψώσαντος, ουμήν δε και προς τον αείμνηστον προκάτοχον και πατέρα ημών πνευματικών δωρόθεων των πρώτων του πίκλιν στέκα, τον εις τα στάξεις του ιερού κλήρου εισαγαγόνταμε, τους εξ ουρανού σήμερον όδε συμπαρώντας και συνημήν ευχομένους. Εκ μοιχών βαθέων καρδίας ως αυτός, ευχαριστώ ημάς, μακαριότατε, αρχιεπίσκοπε, κύριε μη, κύριε Ιερώνημε δεύτερε, τον εν ημίν πρώτον και πάντων προκαθήμενον ημών, τον εν συνέσιτε και φρονήσει πολύ προς νομά σωτηρίους την Εκκλησία νημών πιδαλιουχούντα και το πλήρωμα αυτής ποδηγετούντα, τον ως πατήρ πέδα με αγαπώντα, πεντάκης νήσους της Ιεράς και πολυνησιακής Μητροπόλεως Ήρου επισκεψάμενων και των λαών αυτών επευλογήσαντάτε και δια της παρουσίας και των λόγων αυτού επιστηρίξαντα. Τον Κύριος δεξόχως ευχαριστώ και νυχθημερών ευγνωμονώ, τον χαρίσαντάμι συνεργούς πολιτήμους και αγαπητούς, κληρικούς, μοναστικά τάγματα και λαϊκούς, το Πανελλήνιον Ιερόν Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου και τους εκεί οι μετέρους εν τη διοικήσει συνεργούς και εργαζομένους ήτινες, δια της εαυτών Φιλοπόνου, Ακαμάτου και ως αληθώς ιεραποστολικής συνεργασίας και συνεισφοράς, εις την Σύρον την Αυκρατούσαν και Ναυσικλητήν, εις την Τίνον την Παναγιοφρούρητον την Πασιμέλουσαν και Ιεράν, εις την Άνδρον την Μυροβόλων και Ναυκρατούσαν, εις την Καίαν την Κιδάλιμον, εις την Μήλων την Χαλκόεσαν και Ιεράν, εις την Μύκονον την Ανεμόεσαν, την Ανα την υπό τον Ήλιον περιάκουστόντε και περικλητήν και υπό του Δηλίου Φωτός καταβγαζομένην, εις την Κύθνον την Περίρητον, εις την Κύμολον την Αγιοτόκον, εις την Φολέγανδρον ειν Άρατος Σιδηρήν ονομάζει δια την του εδάφους τραχύτητα, εις την Σύφνον την Πολύφημον, εις την Σέριφον την Ερατινήν και εις την Σίκινον την Ευδίελον, αναδεικνύονται δι' ημάς οι ακοστρόφιον πνευματικών. Συνοδείται γιγνώμενη και συναρρωγή εις την πολύμοχθον και πολύδακριν ενίοτε προσπάθεια ημών, του σταθυράν τηρήσε και απλανή την πορείαν της νοητής του Κυρίου Νιός, εν μέσος άλλου συχνού, ανέμων πολλών, ορατώνται και αοράτων κινδύνων και επιβουλών, ώστο κατά τον 18ο αιώνα εις τα πλοία εισαχθέν η Ακοστρόφιον, ο χειροκίνητος του τέστην τροχός, ως της περιστρεφόμενος και τον Ίακα μετακινών, προς και το ευώνυμον και το δεξιόν στρέφον το πηδάλιον αυτών, διευκόλυνεν τα μέγιστα, την σταθερότητα της θαλασσοπορίας αυτών, όν τα ονόματα συνεργών, υπό το γιγνώσκοντος αυτά και αθλοθέτου Κυρίου, εν βίβλος ζωής γραφήσαν. Ουμήν δε και τους τον άρτη παρουσιασθέντα τόμων Αριστοπόνος επιμεληθέντας, και την παρούσαν εκδήλωσιν επιμεληθέντας καθηκόντος ευχαριστώ, τόντε παροιμήν εν τη ιερά νήσο Τίνο επίτροπον πρωτοπρεσβύτερων Γεώργιων Φανερών και την οργανωτικήν και συντακτικήν περί αυτών επιτροπήν, τους μοχθήσαντας και ως άριστα παρουσιάσαντας αυτών, τον σεβασμιότατον Μητροπολίτην Μεσσηνίας, αδελφών αγαπητών και συνοδίτην εις την εν της συνοδικής γραφής διακονίας κύριον Χρυσόστομον, τον ελογημότατον κύριον Δημήτριον Γόνιν,
ομότιμον της του Αθήνης Πανεπιστημίου και η μετέρα στροφού πνευματικής θεολογικής σχολής καθηγητήν, και τον Φίλτα Τόνμη κύριον Παναγιώτην Ρουμελιώτην, πρόεδρον του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού και αντιπρόεδρον του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιός, και τον επιτυχώς συντονίσαντα αυτήν πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην Ευδόκιμον Καρακουλάκην, τον περιτέχνωστα αναμνηστικά ταύτης δημιουργήσατε Ντίνιον Μαρίστορα της Μαρμαρογλυπτικής κύριον Κωνσταντίνον Μαυρομαράν μετά τον τέκνον αυτού, την κυρίαν Εμιλίαν Χάλαριν, τον κύριον και την κυρίαν Όλγα Χριστοδουλοπούλου, τον κύριον Γεώργιον Παπαναστασίου, ιδιαζόντος δε τους παντός έργου αγαθού, ηλαρούς και προθύμους χορηγούς, το φιλέντολον, φιλάγιόντε και φιλογενές ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνης Μαρτίνου, τους και την έκδοση ταύτην δαψιλός και προφόνος, προφρόνος χορηγήσαντας. Και νυν μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι πατέρες και αδελφοί, ευλαβέστατοι συμπρεσβύτεροι, διάκονοι και μοναχοί, έντιμοι άρχοντες του λαού και των σωμάτων ασφαλείας, του στρατού της πατρίδος μας, και όσοι πάρεστε εις την αίθουσαν ταύτην, φίλοι μου εν Κυρίω περιπόθητοι και αγαπητοί, συνευχήθητε υπέρ εμού προς τον ύψιστον Θεόν, τον κατά το μέγα και πλούσιον έλεος αυτού καταστήσαντά με εις την υψηλήν ταύτην διακονίαν, όπως δόημι την των θρόνων αυτού πάρενδρον σοφίαν, ή να πάντοτε συμπαρούσαμι οδηγεί και φωτίζει με εις την κατ' αυτόν, δι' αυτόν και προς αυτόν διακυβέρνησιν, διαπείμανσιν, οικοδομήν και καταρτισμόν του εμπεπιστευθέντος μη Χριστον ήμου πληρώματος. Σας ευχαριστώ. Η σημερινή βραδιά θα κλείσει με σύντομους εκκλησιαστικούς ύμνους ένα μικρό πρόγραμμα από τον χορό υπό την επωνυμία Ψαλτικής Διάκονη, υπό την ηγεσία του πρωτοψάλτου κυρίου Στυλιανού Κοντακιώτη και γραμματέως του τιμητικού τόμου. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την έξοδο μπορείτε να παραλάβετε όλοι τον τιμητικό τόμο, ενώ από τον σεβασμιότατε θα παραλάβετε το ενθύμιο της σημερινής βραδιάς. Ευχαριστούμε άπαντας.